Αλέξανδρος Ασονίτης, συγγραφέας, αρθρογράφος και υπεύθυνος στην Σχολή Σεμιναριών Ανοιχτής Τέχνης στο Σύνταγμα, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Ασονίτη. Καλώς σας βρίσκω, χρόνια πολλά και για την προσωπική σας εορτή, αγαπητέ. Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Κύριε Ασονίτη, με την πυκνή αρθρογραφία που έχετε, το τελευταίο διάστημα έχετε θίξει κάποιες αδυναμίες της ελληνικής κυβέρνησης να ελέγξουν ενέργειες από μικρότερα κράτη, που αυτά όμως γίνονται σε ένα θέατρο που έχει αποδέκτη τον δύσκολο, μεγάλο και κακό γειτονό μας στην Τουρκία. Πρόσφατα σχολιάσατε την αδυναμία ελέγχου, να ελεγχθεί ο Αλβανός Πρωθυπουργός με τη συγκέντρωση που έκανε στην Αθήνα και ένας Πρωθυπουργός σε μια χώρα που είναι 3 εκατομμύρια γειτονική με τη συγκεκριμένη δυναμική, όταν δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, εστιάζεται στο άρθρο σας ότι στέλνει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Ναι, γιατί αυτό ήταν κάτι το ανεξήγητο εντελώς. Μια ανοχή και μια παθητικότητα παράλογη της ελληνικής κυβέρνησης να επιτρέψει χωρίς λόγο στο Ράμα, που έχει εκλογές ένα χρόνο από σήμερα, να κάνει προεκλογική συγκέντρωση στην Αθήνα τη στιγμή που αντίστοιχες περιπτώσεις ο Ερντογάν του είχαν απαγορέψει να πάει στη Γερμανία και στην Ολλανδία οι κυβερνήσεις τους, θεωρώντας ότι δεν είναι κανένα λόγο να του επιτρέψουν να πάει να κάνει προεκλογικές ομιλίες σε Γερμανούς και Ολλανδούς πολίτες αντίστοιχα. Το για ποιο λόγο επέτρεψε η κυβέρνηση να γίνει αυτή η φιέστα, για ποιο λόγο τα κόμματα δεν αντιδράσανε σχεδόν καθόλου, εκτός από τις τυπικές ανακοινώσεις που δεν σημαίνουν τίποτα. Σκεφτείτε ότι ο Ράμα έβρισε και την ελληνική κοινωνία, την ελληνική κυβέρνηση, τα κόμματα, λέγοντας ότι ο Μητσοτάκης είναι πιο έξυπνος, γιατί αυτό βγαίνει πρωθυπουργός, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν βγαίνουν. Δηλαδή πράγματα πρωτοφανή, αδιανόητα, προσβλητικά και ταπεινωτικά. Λυπάμαι που χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Έγινε αυτή η συγκέντρωση στο Γαλάτσι και δεν υπήρχε ούτε μία ελληνική σημαία. Δείτε αντίστοιχες περιπτώσεις που πάνε ξένοι πρωθυπουργοί σε άλλα κράτη, να δείτε αν οι ομογενείς τους έχουν και σημαίες του κράτους που τους φιλοξενεί. Στην Αμερική, τι να πούμε τώρα, ότι η Αλβανία ζει από εμάς εδώ και 30 χρόνια. Στην Αμερική πάντως, επειδή το παράδειγμα που φέρατε είναι πολύ σωστό, δεν υπάρχει ούτε μία εκδήλωση και να υπάρχουν μόνο ελληνικές σημαίες στην ομογένεια. Πάντα υπάρχει και αμερικανική. Εννοείται. Και στην Ευρώπη. Πιστεύετε, θα πάμε και στην Ευρώπη, σε επόμενη ερώτηση το έχω αυτό, αλλά πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή δόθηκε η άδεια στον Αλβανό Πρωθυπουργό, θα μπορούσε να ανακοπεί με κάποιο τρόπο ή με κάποιο αιτιολογικό, και πώς η ελληνική... Για να απαντήσετε εν συνόλου, και πώς, ας πούμε, αυτό το δέχεται η ελληνική κυβέρνηση, ενώ είμαστε σε μία φάση που είναι τεταμένες οι σχέσεις λόγω του θέματος του Μπελέρη, του δημάρχου της Χιμάρας, ο οποίος είναι εκλεγμένος και είναι φυλακή ένα χρόνο τώρα. Για ποιο λόγο δόθηκε η άδεια? Αυτό μόνο με το τάξη μπορώ να το απαντήσω. Εγώ νομίζω ότι υποκύπτουν στις πιέσεις των Γερμανών. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου άλωση ούτε τίποτα. Τώρα, έγινε η συγκέντρωση ένα χρόνο από την φυλάκιση του, παράνομη φυλάκιση του Μπελέρη, αλλά και λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν περίπου 100 τόσα χρόνια, 107 χρόνια, από 110 χρόνια από την ανακήρυξη της αυτονομίας της Βορείου Υπήρου, που έγινε νομίζω 17 Μαΐου. Και τι έγινε αυτή την Κυριακή ημέρα που θα γινόντουσαν εκλογές στα Σκόπια και ήδη είχαν δηλώσει εκεί οι πρωταγωνιστές τους ότι δεν θα αναφέρουν τη χώρα τους ως Βόρεια Μακεδονία, και ενώ την επομένη θα πήγαινε στην Άγκυρα. Δηλαδή είναι όχι απλώς ερασιτεχνισμοί, όχι απλώς, δεν υπάρχουν λόγια, αλήθεια σας λέω. Δεν υπάρχουν λόγια. Πώς μπορούσε να την απαγόρευσε με χίλιες αιτίες? Δεν είναι καθόλου υποχρεωμένη να δεχτεί οποιονδήποτε να κάνει συγκέντρωση σε ξένη χώρα. Να επικαλεστεί λόγω ασφαλείας, ό,τι θέλει μπορούσε να επικαλεστεί. Προσπαθεί. Οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί δεν είπαν τίποτα. Απλώς το απαγόρεψανε. Δεν είναι δεκτό το αίτημα, τέλος. Δεν αιτιολογείς. Δεν είναι υποχρεωμένο να το αιτιολογείς. Δεν είναι δεκτό, τέλος. Πιστεύετε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική λαμβάνει υπόψη
τις σχέσεις που είναι σε απόλυτη σύσφυξη Αλβανίας-Τουρκίας και το προσωπικό και τις σχέσεις που υπάρχουν σε προσωπικό επίπεδο στους αρχηγούς Ράμα και Ερντογάν και να προβληματιστεί λιγάκι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ελληνική εξωτερική πολιτική. Πάμε το λέω. Δεν υπάρχει καμία διάθεση να υπερασπιστούμε τίποτα. Δέστε, χτες ή προχτές η Λιβύη κάλεσε τον Έλληνα πρέσβη που έλειπε και τόσα χρόνια από τη χώρα και δεν υπήρχε διπλωματική αντιπροσωπεία να του διαμαρτυρηθεί επειδή κάναμε έρευνες νότια της Κρήτης. Η Λιβύη, η οποία δεν έχει επίσημη κυβέρνηση, είναι διαιρεμένη στα δύο. Και αυτή η υπηρεσιακή, ας την πούμε, παράνομη στην ουσία κυβέρνηση, γιατί έπρεπε να κάνει εκλογές πριν για 1,5 χρόνο, κάλεσε τον πρέσβη μας για να του διαμαρτυρηθεί, επειδή κάναμε, σύμφωνα με τον νόμο Μανιάτη, έρευνες στα χωρικά, είδατε, στην ΑΟΣ της Ελλάδος. Αυτό τι συμπέρασμα, τι συμπέρασμα οδηγεί κάποιον. Ποια εξωτερική πολιτική να μιλάμε. Υπάρχει, επειδή θίξατε το θέμα, υπάρχει και το θέμα το ανοιχτό το οποίο έχουμε την Αλβανία, που υπολογίζουμε ότι θα πάμε στην Χάγη, που το 2009 είχαν γίνει κάποια βήματα, αλλά τα ανακάλεσε ο Ράμα και ήταν πάλι με τον νόμο Μανιάτη. Ναι, όχι, νομίζω, δεν ξέρω αν ήταν με τον νόμο Μανιάτη, νομίζω ήταν λίγο πιο πριν, δεν είμαι σίγουρος. Να σας ρωτήσω το εξής, το οποίο δεν το ξέρω, το έγραψα και στο άρθρο, στο Άρδιν που δημοσιεύστηκε. Η Ελλάδα έχει αποστείλει στον ΟΗΕ τις συντεταγμένες της ΑΟΣ όπως επιβάλλεται πριν περάσει σε συνομιλίες στη Χάγη με την Αλβανία για οριοθέτηση. Έχει στείλει τις συντεταγμένες της. Έχει κλείσει τις βάσεις για να γίνει κατανοητό από τους φίλους που ακούνε. Όταν γίνεται για την ΑΟΣ γίνεται η εξής διαδικασία. Πρώτα να κηρύσει το κράτος τα ωριά της. Λέει, ξέρω εγώ, από την Πειραιά στην Κρήτη, μάλιστα. Στέλνει συντεταγμένο στον ΟΗΕ και αρχίζει και μετράει κλείνοντας τους κόλπους της. Δηλαδή δεν μετράει ως 200 μίλια από κάθε κόλπο, αλλά από μια νοητή γραμμή που λέγεται κλείσιμο των βάσεων, η οποία ευθυγραμμίζει όλες τις ακτές. Για να είναι ενιαία τα 200 μίλια. Η Ελλάδα, σκεφτείτε, δεν έχει κλείσει ακόμα τις βάσεις. Ούτε η στήριξη. Σε όλη τη χώρα. Μέρος. Δηλαδή δεν έχει κάνει ενιαίο σχεδιάγραμμα, ας το πούμε έτσι, και να αποστείλετε τις συντεταγμένες στον ΟΗΕ. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει, ας πούμε, τους κόλπους της Κέρκυρας για να ζει και των διαποντίων νησιών πάνω, Ερίκους, Οθωνή και Μαθράκη, για να στείλει τις... Δεν ξέρω τι έχει κάνει με την Ιταλία που κάνει και εκεί μια... Επόδη εις βάρος μας, πώς το λένε, οριοθέτησε. Είναι πράγματα ανήκουστα τα οποία δηλώνουν μια πολύ φοβισμένη χώρα, ένα λαό ο οποίος δεν ενδιαφέρεται, ο οποίος όταν ενδιαφέρεται κατηγορείται ως φασίστας, όπως έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε με την μειοδοτική τουλάχιστον συμφωνία των Πρεσπών, και έκτοτε από το 17, συγγνώμη, ο ελληνικός λαός ιδιωτεύει, δεν ασχολείται με τίποτα. Έτσι πιστεύω. Με αυτή την συγκέντρωση που είδαμε, πιστεύετε ότι ο Έντι Ράμα έχει ένα σχέδιο, μάλλον υπολογίζει σε ένα σχέδιο για να παρουσιάσει κάτι ανάλογο με την ελληνική μειονότητα, ένα της μειονότητας, ας πούμε, στην Ελλάδα από τους Αλβανούς μετανάστες. Πιθανολογώ πως ναι. Αυτό είναι σχέδιο της Τουρκίας, το οποίο είναι οφθαλμοφανές. Ο Ράμα είναι υποτελής του Ερντογάν. Είναι εμφανές ότι υπάρχει ένα σχέδιο πίσω από αυτό. Αν δεν υπήρχε το σχέδιο, ούτε τον Κατσίφα θα σκοτώνανε, ούτε θα ανακαλούσαν τη συμφωνία για την ΑΟΣ που είχε κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επί Κώστα Καραμαλή πρωθυπουργού, ούτε θα φυλακίζανε τον Μπελέρη. Είναι προφανές ότι δρά ως μακρύ χέρι της Τουρκίας, έχουν και βάση κιόλας στην Αυλώνα. Στην Αυλώνα, ναι. Μεγάλη στρατιωτική βάση. Οι Τούρκοι, βέβαια. Και ναυτική νομίζω βάση έχουν. Και έχει και η Ιταλία. Η οποία η Ιταλία πρέπει να ξέρουμε, γιατί τα ξεχνάμε όλα, ότι είναι εκείνη που πρωτοστάτησε στο να μην δοθεί η Βόρειος Ήπειρος στην Ελλάδα, αλλά να δοθεί στην Ιταλία, στην Αλβανία. Αυτή και η Αυστρο-Ουγγαρία. Και εν συνεχεία το 49. Η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση αντιδρούσε στην ένοχη της Βόρειου Ήπειρου
τη Βόρειο Ήπειρου με την Ελλάδα, την οποία η Ελλάδα έχει απελευθερώσει 2-3 φορές. 12, 14 και 40. Αυτά για να ξέρουν και για να φανταστείτε πού μεγαλώσαμε. Εμείς επί χρόνια πιστεύαμε ότι όλοι οι βιοροπυρώτες είναι φασίστες, γιατί αντιδρούσαν στη δημοκρατία του Χόντζα, στο σοσιαλισμό, στο σοσιαλιστικό παράδεισο του Χόντζα. Αυτό πιστεύαμε. Λυπάμαι το λέω για τον εαυτό μου, αλλά το πιστεύαμε. Για να κλείσουμε, κυρία Σονίτη, επειδή είπατε ότι είχε 1001 λόγους η ελληνική πλευρά να απαγορεύσει τέτοιου είδους συγκεντρώσεις που να επιτρέψει να κάνει επίδειξη ισχύως, ας πούμε, ο Έντι Ράμα, και φέρατε και το παράδειγμα της Ολλανδίας και της Γερμανίας που το απαγόρευσαν χωρίς να δώσουν αιτιολόγηση. Είναι υποχρεωμένοι να δώσουν καμία αιτιολογία. Θέλω με αυτό να κλείσουμε. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή για όλα τα θέματα, ακόμα και το θέμα Μπελέρη, η ελληνική πλευρά έχει στα χέρια της εργαλεία, όπως είναι η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας προς την Ευρώπη, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, και δεν τα έχει χρησιμοποιήσει ή δεν τα χρησιμοποιεί? Νομίζω πως είναι πάρα πολύ απλό. Εάν η Ελλάδα πει θέση 10 όρους στην Αλβανία και πει δεν πρόκειται να γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν γίνεται αυτά, έχει τελειώσει το θέμα. Αυτό πιστεύω είναι τόσο απλό. Αρκεί να τους θέσει όρους. Όπως μπορούσε να θέσει και στα Σκόπια φυσικά. Αρκεί να τους θέσει όρους και να μας πει επίσης πώς είναι οι Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα. Πώς είναι η φορολογική του συνδρομή. Πόσοι από τους νομοποιηθέντες μετανάστες, γιατί είναι όλοι παράνομοι φυσικά, έχουν πάει στρατό. Πόσοι έχουν νοσηλευτεί. Πόσοι έχουν. Τι έχουν συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία. Γιατί αμέσως. Γιατί υποτυπώσει. Αυτό που πάτε να πείτε, ότι αναφέρθηκε ότι η ελληνική οικονομία, ας πούμε, στάθηκε στα πόδια της από τους Αλβανούς μετανάστες. Ωραία, μέχρι το 1990 λοιπόν δεν υπήρχε ελληνική οικονομία. Ήταν βυθισμένη. Σε αυτό δεν υπήρχε καμία απάντηση από κανένα από το κράτος, από την κυβέρνηση, από τα κόμματα. Τα λένε μόνοι τους, όπως και οι Τούρκοι. Κανείς δεν τους απαντάει. Κανείς δεν τους θέτει ερωτήματα ώστε να τους υποχρεώσει να απαντήσουν. Τους αφήνουν και μιλάνε. Και λέμε εμείς εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το δίκαιο, ο ΟΗΕ. Δεν νομίζω να είναι αυτή η ιδέουσα συμπεριφορά. Ούτε προτείνω κάτι επιθετικό. Απλώς κάτι αμυντικό και ισχυρό. Να θέσεις όρους. Στη Λιβύη να θέσουν όρους. Στην Τουρκία να θέσουν όρους. Πάλι και μιλάνε με τον Ερντογάν τη στιγμή που μας απειλεί επίσημα με κάζους μπέλη. Τι σοβαρότητα μπορεί να έχει αυτό το κράτος, μπορείτε να μου πείτε. Δηλαδή ένας τρίτος που το ακούει, τι πιστεύει. Που σου λέει μην κάνεις θαλάσσιο πάρκο στις Κυκλάδες. Και εσύ πας και μιλάς, θα πεις τι. Ανακάλεσε να απαιτήσει, να ανακαλέσει το Κάζους Μπέλη, να φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο, να εφαρμοστούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, να ανακαλέσουν τις δηλώσεις για τα θαλάσσια πάρκα και ούτε να πάνε να μιλήσουν. Τα κάνουν, όχι, επομένως. Μάλιστα, εμείς κυρία Σονίτη, τα κάνουμε αυτό που μπορούμε καλά. Δηλαδή να τα θίγουμε τα ζητήματα και να επηρεάσουμε λίγο την κοινή γνώμη και να ενημερώνουμε την κοινωνία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την ανάλυση σας στο News Hub. Γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Χαιρετίσματα στην Κρήτη.